δαρνιέμαι. Όποτε θέλω γίνομαι άγγελος. Και όποτε πάλι θέλω, γίνομαι διάβολος. Γιώργος Καραϊσκάκης γεννήθηκε το 1782. Ήταν νόθος γιος της ζωής Δημισκή, η οποία μετά το θάνατο του πρώτου συζύγου της έγινε καλόγρια. Γι' αυτό άλλωστε έμεινε και στον Καραϊσκάκη η προσωνυμία «Ο γιος της καλογριάς». Για την ταυτότητα του πατέρα του πιθανόν να ήταν ο αρματολός του Βάλτου Δημήτρης Καραϊσκός. Ο Καραϊσκάκης ήταν υποκοριστικό. Λύπηση έδειχνε ουσιαστικά. Για ένα παιδί που ουσιαστικά μεγάλωνε μόνο του. Πρότυπο για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη την εποχή εκείνη ήταν οι κλέφτες και οι αρματολοί. Στα μάτια των παιδιών την εποχή εκείνη, οι κλέφτες και οι αρματολοί ενσάρκωναν την ελευθερία. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο τον βλέπουμε ήδη από την ηλικία των 14-15 χρόνων πάνω ακριβώς στην άνδρωση και στην εφηβεία του να φεύγει και να συγκροτεί τη δική του ομάδα. Τη δική του παρέα κλεφτών από συνομιλίκους. Μια ομάδα κρούσης που του προσέφερε σε ένα πρώτο πλάνο την αναγνώριση την οποία επιζητούσε, αλλά κυρίως να βρει και τους τρόπους της επιβίωσης. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης συνελήφθη από το έμπιστο σώμα του Αλή Πασά και οδηγήθηκε στην ηλικία των 15 χρόνων στη φυλακή. Η αυλή του Αλή Πασά θα λέγαμε ότι ήταν ένα σχολείο, υπό την έννοια ότι δεν είχαμε μόνο εκπαίδευση στρατιωτική, αλλά μπορούσε κάποιος να μοιηθεί στην τέχνη της διαπραγμάτευσης, της συνωμοσίας, διότι ο Αλή Πασάς ήταν αυτός ο οποίος μονίμως ελισσόταν. Στην πρώτη παραμονή του στην αυλή του Αλή Πασά θα παντρευτεί την εγκολπία σκυλοδήμου, η οποία καταγόταν από γνωστή οικογένεια αρματολών. Αρχικά θα υπηρετήσει στην αυλή του Αλή Πασά, τον οποίο θα ακολουθήσει στην εκστρατεία του κατά του Πασά Πασβάνογλου, μέχρι τη στιγμή βέβαια που λιποτάκτησε και πήγε στο πλευρό του Κατσαντώνη. Από την προεπαναστατική περίοδο. Αυτό το οποίο επεδίωξε ήταν να γίνει αρματολός, οπλαρχηγός στην περιοχή των Αγράφων. Και το κατόρθωσε τελικά το 1821. Δραστηριοποιήθηκε ευθύς αμέσως με το ξεκίνημα της Επανάστασης των Ελλήνων, ανέλαβε τον τομέα της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος σε μια περιοχή όπου είχε και το αρματολίκι του. Έδωσε τις μάχες του, λαβώθηκε σε αυτές τις αντιπαραθέσεις με αποτέλεσμα να μείνει ανενεργός για κρίσιμο διάστημα στις αρχές του 1821 προκειμένου να γιάνει. Μετά τη λύση της πρώτης πολιορκίας του Μεσολογγίου, το Δεκέμβρη του 1822, ένα κομμάτι του στρατού, του Ομέρ Βριώνη και του Κιουταχή, χρειάστηκε να μετακινηθεί. Προκειμένου να το κάνουμε σε αυτό, έπρεπε να περάσει από τα άγραφα. Ο Καραϊσκάκης, λοιπόν, έπιασε που λέμε τα περάσματα, κοντά στη διάβαση του Αγίου Βλάση,
και ανάγκασε τους εχθρούς μετά από σκληρή μάχη να οπισθοχωρήσουν προς το Αγρίνιο. Συνάθηκε μάλιστα και μια μονομαχία μεταξύ του Αλβανού Χατζή Μπέντο και του Καραϊσκάκη, όταν ο πρώτος κάλεσε τον Έλληνο οπλαρχηγό σε μονομαχία. Καραϊσκάκη, έβγα έξω να χτυπηθούμε! Αυτό ήταν η θριαλίδα για να ξεκινήσει μία λυσόδης μάχη κατά την οποία οι αλβανικές κατά κύριο λόγο δυνάμεις υπέστησαν συντριπτική ήττα. Από το Σοβολάκο και μετά παίρνει όλα τα χαρακτηριστικά του αρχηγέτη, του στρατιλάτη, του στρατάρχη της Ρούμελης. Και με αυτό ακριβώς το νάθλο του κατάφερε να καθιερωθεί στη συνείδηση των Ελλήνων την εποχή εκείνη. Στο Μεσολόγγι λοιπόν ζήτησε επίμονα να διοριστεί αρχηγός των ελληνικών όπλων της επαρχίας των Αγράφων, αλλά και μπροστά θα βρει εμπόδιο τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, που για πολλούς ιστορικούς γνώριζε τον Καραϊσκάκη προκειμένου να στηρίξει τον Γιαννάκη Ράγκο. Το Δεκέμβρη θα λάβει μέρος στο ρουμελιώτικο σώμα που εκστράτευσε στην Πελοπόννησο. Όχι, όχι. Δεν ήταν οι δικοί μας που πηγαίναν να χτυπήσουν τους Τούρκους. Στόχος του σώματος εκείνου ήταν να βοηθήσει τους λεγόμενους κυβερνητικούς στη μάχη με τους αντικυβερνητικούς. Είμαστε στο λεγόμενο δεύτερο εμφύλιο πόλεμο. Ουσιαστικά ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος ολοκληρώνεται στην Ελλάδα, στην επαναστημένη Ελλάδα, με την έλευση του Ιμπραήμ. Πάβει η εμφυλιοπολεμική αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης να βρίσκεται στο Μοριά. Γι' αυτό άλλωστε συμμετέχει και στην περίφημη μάχη στα Κρεμμύδια. Ο Μπραήμης και τα σκυλιά του μας φέραν στα συγκαλά μας. Τα όπλα δεν τα είχαμε για να χτυπιόμαστε μεταξύ μας, αλλά για να χτυπάμε τον οχτρό. Δεν τα αρνιέμαι. Όποτε θέλω γίνομαι άγγελος. Και όποτε πάλι θέλω, γίνομαι διάβολος. Από τώρα, έχω σκοπό να γίνω άγγελος. Κομβικό γεγονός στην πορεία του Γεωργίου Καραϊσκάκη να μεταλλαχθεί είναι η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου.
10 Απριλίου του 1826 ορκίζεται ότι θα πάρει την εκδίκηση, την εκδίκηση της αδικίας. Στις 18 και στις 19 Ιουλίου του 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 800 παλικάρια του βρίσκεται στο Ναύπλιο. Είναι δύο μέρες καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη, την πολιτική και τη στρατηγική του Γεωργίου Καραϊσκάκη και τούτο διότι παίρνει τη μεγάλη, τη ρηξικέλευθη απόφαση να ταπεινωθεί, να ζητήσει συγγνώμη από τους προηγούμενους πολιτικούς και στρατιωτικούς του αντιπάλους. Η κυβέρνηση αποφασίζει να στείλει τον Καραϊσκάκη στη στερεά Ελλάδα για να αναζωοπυρώσει τις επιχειρήσεις κατά των Τούρκων. Έτσι το Μάιο του 1825 φτάνει στο δίστομο και αποτρέπει την τελευταία στιγμή την κατάληψη της Άμφισσας από τους Τούρκους. Τον Ιούλιο του 1826 διορίζεται αρχιστράτηγος της Ρούμελης με πλήρη δικαιοδοσία. Και στις 24 Νοέμβρη του 1826 θα πετύχει μεγάλη νίκη επί των Τούρκων στην Αράχοβα σε μια πολύμερη μάχη κατά τη διάρκεια της οποίας θα αναδειχθούν οι μεγάλες του ικανότητες στη στρατηγική. Μετά τη διασφάλιση της κεντρικής στερεάς, ο Καραϊσκάκης θα επιστρέψει στην Αττική για να αντιμετωπίσει τον Κιουταχή που συνεχίζει την πολιορκία της Ακρόπολης. Στις 21 Απριλίου του 1827 οι ελληνικές δυνάμεις είχαν στρατοπεδεύσει στο Φάληρο για να αντιμετωπίσουν σε μία ακόμη μάχη τους Τούρκους. Την αρχιστρατηγή είχαν αναλάβει οι Άγγλοι Φιλέλληνες, Ριχάρδος Τσόρτς και ο Τόμας Κόχραν με απόφαση της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης της Τριζίν. Το μεσημέρι της 22ης Απριλίου κάποιοι Έλληνες άρχισαν να ακροβολίζονται κατά μήκος της τουρκικής γραμμής στο Νεοφάλιο. Ο Καραϊσκάκης ξύπνησε από το φεκίδια, ανέβηκε στο άλογό του και έτρεξε στο πεδίο της μάχης συνοδευόμενος από πολλούς έφικους, αξιωματικούς αλλά και άτακτο γύρω. Και κατάλαβε ότι η πληγή του ήταν σοβαρή, συνέχισε έφυγος να μαζεύει τους στρατιώτες από εδώ και εκεί και τελικά γύρισε στη σκηνή του. Όταν έφτασε εκεί, οι στρατιώτες τον κατέβασαν από το άτι και τον μετέφεραν στο γιατρό, ο οποίος διαπίστωσε ότι είχε όντως τραυματιστεί πολύ σοβαρά στη βουβονική χώρα. Ο Καραϊσκάκης κατάλαβε ότι το καντήλι του έσβηνε. Κάλεσε αμέσως παπά, εξομολογήθηκε. Μετάλαβε, ζήτησε συγχώρηση από τους παρόντες και ζήτησε να τον θάψουν στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στη Σαλαμίνα. Αστειεύτηκε για λίγη ώρα με τους άλλους καπεταναίους, τους συμβούλευσε να παραμείνουν ενωμένοι. Πέθανε μία ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 4 το ξημερώματα, εν μέσω δρυμύτα των πόνων. Σου τραντάζει το ναό.